Θέλω λίγο, έχουμε δύο ζωντανές συνδέσεις. Θα πάμε στους κριτικούς της Αθήνας να μας μεταφέρουν κάποιες μαντινάδες. Έτσι θα κλείσουμε την εκπομπή. Ωστόσο, αξίζει να πάμε ακριβώς, ώστε να πάμε στον Αγγελάκη, στον κύριο Αγγελάκη, στον κύριο Νίκο Αγγελάκη, στον πρόεδρο της Ένωσης Κριτών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Βάρκιζας, προκειμένου να μας πει κάποιες μαντινάδες, να ξεκινήσουμε αυτή την επικοινωνία με φορείς και με συλλόγους της Κρήτης πανελλαδικά, να τον καλησπερίσουμε στην πρεμιέρα της εκπομπής. Πώς είστε? Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Εύφη, καλησπέρα στη τηλεθεατή. Σας ευχαριστούμε. Νίκο και Εύφη, ευχαριστώ και είναι τιμή μεγάλη. Και τούτη μας η εμφάνιση στο κριτικό κανάλι. Ξέρετε ότι έχουμε αδυναμία και στο σύλλογό σας αρκετά. Καθώς είναι όμορφη αυτή η επικοινωνία και να ξέρατε και πόσα μηνύματα και πόσες μαντινάδες θα δεχτούμε ως απάντηση σε αυτή που μας... σε αυτή που δημιουργήσατε για μας. Δημιουργήθηκε πριν λίγο. Είμαστε στις προετοιμασίες ενός μεγάλου πανηγυριού και τώρα προσωπικά βρίσκομαι εγώ με κάποιους συνεργάτες εξωτερικά και κάνουμε κάποιες προετοιμασίες. Η μαντινάδα φτιάχτηκε στο πόδι και έτσι βγαίνουν οι καλές μαντινάδες. Δεν ξέρω αν άρεσε τον κόσμο, περιμένω να ακούσω καλύτερες. Εννοείται. Η συνέχεια θα είναι εξίσου όμορφη και ξεχωριστή. Για πείτε μας, οι κριτικοί εκεί στην περιοχή τι ετοιμάζουν, ποιες είναι οι δράσεις σας, πώς κύλησε το καλοκαίρι, έρχεται χειμώνας. Το καλοκαίρι κύλησε ομαλά εδώ πάνω. Είχαμε αρκετό τουρισμό στις περιοχές μας. Από εκεί στο εξής, ανοίξαμε το σύλλογό μας την προηγούμενη εβδομάδα. Ξεκίνησαν τα χορευτικά μας πολύ δυνατά. Γιατί, όπως ξέρετε, με τα δύο χρόνια υπήρχε η αδράνεια αυτή. Ο κόσμος διψάει για χορό, διψάει για διασκέδαση. Βάλαμε μπροστά και ετοιμάζουμε το πρώτο παραδοσιακό κριτικό πανηγύρι στην περιοχή μας. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Έρχονται από την Κρήτη 6 καταξιωμένες καλλιτέχνες, οι οποίοι θα μας διασκεδάσουν. Κάνουμε μια συνεργασία με το Δήμο, μια συνδιοργάνωση. Μας έχει παραχωρήσει το γήπεδο δίπλα στη θάλασσα, δίπλα στο Γιαμπανάκι, στη θάλασσα πάνω. Και ετοιμάζουμε ένα ωραίο stage με καρέκλες τραπέζ για να στήσουμε ένα κανονικό γλέντι με το γνωστό κριτικό πιλάφι, με σφακιανόπιτες, με αντικριστό, με τσιγαριαστό, με γραβιέρα, με κουκουβάγια που λέμε στην, Κρήτη, ντάκο και όλα τα καλούδια. Τα περισσότερα υλικά που έχουμε είναι παρμένα από την Κρήτη. Παραδοσιακά αναψυκτικά και παραδοσιακό και κριτικό νερό. Θέλουμε υλικό. Θέλουμε φωτογραφίες, θέλουμε πλάνα, θέλω να συνεχιστεί αυτή η όμορφη συνεργασία που έχουμε και η Κρήτη TV πάντα δίπλα στην παράδοση, η Κρήτη σήμερα πάντα δίπλα σε αυτούς τους κριτικούς που βρίσκονται μακριά από την πατρίδα τους, την Κρήτη τους, τον τόπο καταγωγής τους, αλλά η φλόγα είναι δυνατή, είναι έντονη. Η φλόγα είναι πολύ έντονη και εσείς που ζείτε στην Κρήτη, γιατί και εγώ ζούσα στην Κρήτη πριν 9 χρόνια, να την προσέχετε και να τη χαίρεστε. Γιατί όταν φύγεις από εκεί, για το πω διαφορετικά, όταν χάσεις κάτι ή όταν σου λείπει κάτι, τότε εκτιμάς την αξία του. Ακριβώς. Ποιος είναι κάτω να εξημούν, να εκτιμούν την αξία της Κρήτης. Μάλιστα. Κύριε Αγγελάκη, τι να πούμε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Περιμένουμε υλικό για να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Τα drones είναι ήδη στον αέρα και ετοιμάζονται. Θα σας στείλουμε καταπληκτικά πλάνα. Έτσι. Για να δείτε και εσείς στην Κρήτη πώς διασκεδάζουν οι απόδημοι Κρήτες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και έγραψα άλλη μια μαντινάδα. Πάμε και στη μαντινάδα. Καλά. Ναι. Στο πανηγύρι που έρχεται την 1η του Οκτώβρη στη Βάρκιζα το Σάββατο. Κόλλησα τώρα, θα την βρω. Ναι, Στο πανηγύρι που έρχεται την 1η του Οκτώβρη στη Βάρκιζα το Σάββατο. Στις 8 την Κυριακή είναι σχόλη. Τέλεια. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Αυτή είναι η κριτική λοιπόν εκεί της περιοχής. Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη και Βάρκιζα.